Καραμπόλα με 5 αυτοκίνητα σήμερα στο Πορτολάγος. Νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου του ένας 62χρονος από την Αλεξανδρούπολη. Με εκδηλώσεις στα σχολεία αποτείουν φοροτιμείς συμμαχτές εν ώψη της αυριανής επετείου του Πολυτεχνείου. Τι λένε οι φοιτητές για τη δράση των πολιτικών ελαιών σήμερα? Πώς αναλύει το κεντρικό σύρθημα του Πολυτεχνείου, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, ο αναπληρωτής καθηγητής εγκληματολογίας στην νομική σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Χαράλαμπος Δημόπουλος. Μάθετε ακόμη για το τι διασφαλίζει το πρόγραμμα Habitat στους Δήμους Κομοτηνής και Αιγύρου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με μια δυσάρεστη είδηση ξεκινά απόψε το δελτίο μας, καθώς η σφοδρή σύγκρουση που σημειώθηκε στο 25ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κομοτηνής Ξάνθης νωρίς το πρωί, στο ύψος του Πορτολάγος, είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός συνανθρώπου μας. Όλα ξεκίνησαν όταν εξαιτίας μιας πάπιας που πέρασε κάθετα στο οδόστρωμα, ο οδηγός του βιοταχή φρενάρισε απότομα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια περίεργη καραμπόλα. Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί στο 25ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κομοτηνής Ξάνθης στο Πορτολάγος. Πρόκειται για μια καραμπόλα τριών επικαθήμενων βιτιοφόρων με ένα επιβατικό γιοταχή και ένα φορτηγό. Το ατύχημα προκάλεσε ένα ευτράπελο γεγονός. Μια πάπια πέρασε κάθετα από το οδόστρωμα, ο οδηγός του επιβατικού γιοταχή που προπορευόταν του βιτιοφόρου μείωσε την ταχύτητά του, με αποτέλεσμα να μειώσουν στη συνέχεια την ταχύτητά τους τα δύο βιτιοφόρα και να φρενάρουν απότομα. Ένα πέμπτο αυτοκίνητο βιτιοφόρο που ακολουθούσε τα προηγούμενα παρέσυρε και τα δύο, με αποτέλεσμα τα δύο αυτοκίνητα, επιβατικό γιοταχή μάρκας Audi και το μικρό φορτηγό, να σφινώσουν ανάμεσα στα βιτιοφόρα. Σήμερα στις 7.30 το πρωί έγινε μια πολύ σφοδρή σύγκρουση μέσα στο χωριό Λάγος. Σε μια καραμπόλα τριών επικαθήμενων βιτιοφόρων με ένα επιβατικό γιοταχή και ένα φορτηγό γιοταχή κάτω των 3,5 τόνων. Προσέκρουσαν, το ατύχημα συνέβη όταν αρχικά μια πάπια πέρασε κάθετα το οδόστρωμα. Ο οδηγός ενός επιβατικού γιοταχή που προπορευόταν των βιτιοφόρων μείωσε την ταχύτητα, με αποτέλεσμα να μειώσουν την ταχύτητα τους δύο βιτιοφόρα. Και στη συνέχεια φρενάρισαν και μείωσαν την ταχύτητά τους στο επιβατικό γιοταχή μάρκα Audi από την Αλεξανδρούπολη και το μικρό φορτηγό που ακολουθούσε. Ένα πέμπτο αυτοκίνητο επικαθήμενο βιτιοφόρο τα παρέσυρε και τα δύο, με αποτέλεσμα να σφινωθούν στο δεύτερο βιτιοφόρο. Η σύγκρουση ήταν, όπως σας προανέφερα, πολύ σφοδρή. Ο οδηγός φαίνεται πολύ βαριά τραυματισμένος. Με την παρέμβαση της πυροσβεστικής έχει διακομιστεί στο νομαρχιακό νοσοκομείο της Ξάνθης. Δεν ξέρουμε ακριβώς την κατάστασή του. Τραυματίστηκε επίσης η σύζυγός του, η οποία επέβαινε του γιοταχή, και ελαφρά τραυματίστηκε ο οδηγός του μικρού φορτηγού γιοταχή. Ευθύνες σε ποιον, κύριε? Τα αίτια του ατυχήματος διερευνούνται. Πάντως είναι εμφανές ότι δεν υπήρχε η απόσταση ασφαλείας μεταξύ των οχημάτων. Όταν σε ένα τυχαίο γεγονός αυτή η διέλευση της πάπιας από το οδόστρωμα ανάγκασε προπορευόμενα αυτοκίνητα να μειώσουν την ταχύτητά τους, δεν υπήρξε η ανάλογη απόσταση ασφαλείας, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την όποια ταχύτητα είχαν τα οχήματα, να συγκρουστούν το ένα πίσω από το άλλο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός του γιοταχή με αριθμό κυκλοφορίας ΕΒΕ 1837 Παναγιώτης Αναστασιάδης, ετών 62, ενώ ανασύρθηκε από τα συντρίμμια η συνοδηγός του, Κυριακή Αναστασιάδου, ετών 53, η οποία διεκομίστη στο νομαρχιακό νοσοκομείο Ξάνθης, όπου και νοσηλεύεται. Πραγματικά από τα περίεργα της ζωής, το προηγούμενο συμβάν, το οποίο περιέγραψε το ρεπορτάζ στο οποίο επιμελήθηκε η Οριάρα Παπαντερνίου, και να αλλάξουμε θέμα. 28 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τότε που οι νέοι της Ελλάδος δραστηριοποιήθηκαν άμεσα, με αποτέλεσμα να ρίξουν τη Χούντα και να γενιάσουν με τη δράση τους τους κοινωνικούς αγώνες της ελληνικής νεολαίας. Τον Νοέμβριο του 1973 οι νέοι μαζί με τους φοιτητές που πρωτοστάτησαν στους αγώνες διαδήλωναν μαζικά για την ελευθερία. Στους αγώνες ενάντια στη Χούντα κυριάρχησαν τα συνθήματα, με κορυφαίο το ψωμί, παιδεία, ελευθερία.
ο αναπληρωτής καθηγητής εγκληματολογίας στη νομική σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Χαράλαμπος Δημόπουλος, αναλύει απόψε στο Art Channel το περιεχόμενο του συνθήματος, ενώ επισημαίνει και το νέο του ενοιολογικό περιεχόμενο. Οχτώ χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τότε που αντάμα φοιτητές και νεολαία γίνηκαν μια δυναμική μάζα που πήρε την απόφαση να συγκρουστεί ανοιχτά με τη Χούντα. Ήταν Νοέμβρης του 1973 στο Πολυτεχνείο. Ήταν 14 του Νοέμβρη, Τετάρτη πρωί. Οι φοιτητές αξίωναν να γίνουν εκλογές στους φοιτητικούς συλλόγους το Δεκέμβρη. Οι φοιτητές νομικής έβγαλαν ψήφισμα. Σε αυτό διατύπωναν τα αιτήματά τους. Με σημαία του το ψήφισμα αυτό κατέβηκαν στο Πολυτεχνείο. Από όλες τις σχολές άρχισε να σειραίουν οι φοιτητές στο Πολυτεχνείο και να διαμορφώνονται τα πρώτα συνθήματα. Ανάμεσά τους, σημαία, το σύνθημα «Ψωμί, παιδί, ελευθερία». Σήμερα το σύνθημα αυτό αποκτά μια νέα διάσταση, ένα νέο ενοιολογικό περιεχόμενο. Αυτό επισημαίνει με σχετικές δηλώσεις προς το Art Channel ο αναπληρωτής καθηγητής εγκληματολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Χαράλαμπος Δημόπουλος, ο οποίος χαρακτηριστικά τονίζει ότι τότε ψωμί σήμαινε αναγκαστική εργασία και αποκατάσταση πληθυσμού. Παιδεία σήμαινε γεννήτευση και καθολικοποίηση της ανάγκης διαμόρφωσης του λαού. Και ελευθερία, απελευθέρωση και παγίωση της δημοκρατίας. Και από το χθες στο σήμερα. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Ψωμί εκείνη την εποχή σήμαινε την αναγκαιότητα εργασιακής αποκατάστασης του πληθυσμού, τουλάχιστον του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Παιδεία σήμαινε μια γενίκευση και καθολικοποίηση της ανάγκης για μόρφωση του λαού. Και ελευθερία σήμαινε καταρχάς απελευθέρωση, δηλαδή απεξάρτηση από το δικτατορικό καθεστώς, που αποτελούσε, θα λέγαμε, μια πολιτιακή εκτροπή, μια ανώμαλη πολιτική κατάσταση, επαναφορά του συντάγματος του 52 και φυσικά παγίωση της δημοκρατίας δυτικού τύπου. Σήμερα όμως το κεντρικό σύνθημα του Πολυτεχνείου «Ψωμί, παιδί, ελευθερία» αποκτά μια νέα διάσταση, ένα νέο ενοιολογικό περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε σήμερα ότι με τη λέξη ψωμί ουσιαστικά εννοούμε την ανάγκη για συνοχή της κοινωνίας. Μια συνοχή η οποία καθίζεται εξαιρετικά αναγκαία, καθώς μεγάλα τμήματα του κοινωνικού πληθυσμού σήμερα εκτοπίζονται, περιθωριοποιούνται και αποκλείονται. Επομένως, απέναντι στην πολιτική μάστιγα του κοινωνικού αποκλεισμού και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, η πολιτική απάνταση των λαϊκών κινημάτων και γενικότερα του φοιτητικού κινήματος θα πρέπει να είναι η συνδρομή για την δημιουργία και παγίωση της κοινωνικής συνοχής. Παιδεία σήμερα σημαίνει ουσιαστικά την αναγκαιότητα για μόρφωση ευρύτερα του λαού, αλλά κυρίαρχα αυτό που έχει σημασία είναι να καταπολεμηθεί η μερίκευση της γνώσης, η οποία έχει εστιαστεί στην παροχή εξειδικευμένης τεχνολογικής γνώσης. Σήμερα δεν έχουμε ανάγκη από τα πανεπιστήμια των προγραμμάτων, αλλά από τα πανεπιστήμια των γραμμάτων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι χρειαζόμαστε παιδεία για όλο τον κόσμο και βέβαια θα πρέπει η παιδεία να αποκτήσει τους αγμούς, τις συναρμογές, την αλληλοσχέτισή της με την παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή, ενώ καταβάλλεται μια προσπάθεια τα πανεπιστήμια να υπηρετήσουν την αγορά, θα πρέπει το λαϊκό κίνημα να φροντίσει ούτως ώστε η παιδεία να υπηρετήσει τη δημοκρατία. Έτσι λοιπόν αναδεικνύεται μια ισχυρή σχάση, μια μεγάλη αντίθεση, μια παιδεία στην υπηρεσία της αγοράς, που είναι η συντηρητική αντίληψη για το περιεχόμενο της παιδείας, και η προοδευτική δημοκρατική αντίληψη είναι ότι χρειαζόμαστε μια κοινωνική παιδεία η οποία να υπηρετήσει την παραγωγή και τη δημοκρατία. Ελευθερία σήμερα σημαίνει ότι θα πρέπει να παγιωθούν οι ατομικές ελευθερίες. Και μάλιστα, εν ώψη του γεγονότος ότι έχουμε την καθιέρωση του τρομονόμου και γενικότερα ότι υπάρχει μια θεσμική καταιγίδα η οποία θέτει σε απειλητική κλίμακα τις ατομικές ελευθερίες, καθίστε εξαιρετικά επίγουσα η ανάγκη για παγίωση, διεύρυνση, εμπέδωση, επικράτηση των ατομικών ελευθεριών, κατοχύρωση ανθρώπινης αξιοπρέπειας, περισσότερες ατομικές ελευθερίες, δηλαδή να κατοχυρωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως εξειδικεύονται στα πλαίσια της συνταγματικής ενόμου τάξης στη χώρα μας. Βέβαια, η ελευθερία σήμερα θα πρέπει να ειδωθεί και σε ένα διεθνές πλαίσιο. Οι ελευθερίες σε οικουμενικό σήμερα επίπεδο απειλούνται. Και απειλούνται από την κακοήθη εκδοχή και τροχιά της παγκοσμιοποίησης. Μια παγκοσμιοποίηση
που ουσιαστικά εξειδικεύεται και ταυτίζεται με την επικράτηση των δυνάμεων της αγοράς και φυσικά των παγκόσμιων εγκλημάτων, αυτό που ονομάζουμε διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την απειλητική πολιτική της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να αντιπαραταχθεί η έννοια της οικουμενοποίησης, δηλαδή ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός με τις ατομικές του ελευθερίες να εμπεδωθεί και να πάγιωθεί σε περιφερειακό και οικουμενικό ευρύτερο επίπεδο. Στην απειλητική όμως πολιτική της παγκοσμιοποίησης, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, ποια είναι άραγε η δράση και ποιος ο ρόλος των πολιτικών νεολαίων? Οι νέοι πραγματικά γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική ή απλά αποφεύγουν την προσαρμογή στα νέα δεδομένα? Απαντήσεις στα ερωτήματα δίδουν οι φοιτητές της νομικής σχολής, όλοι τους εκπρόσωποι παρατάξεων. Το πλάι μας προσφανεί στο τίμι αλλά τα ροπάτα. Εδώ Πολυτεχνείο, εκπέμπουμε 1050 χιλιόκυκλους. Με αυτό το σήμα κλήσεως, ο σταθμός Πολυτεχνείου μετέδε τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973. 28 χρόνια μετά, οι μνήμες εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου παραμένουν άσβηστες μέσα στις ψυχές μας. 28 χρόνια μετά, η Ελλάδα τιμά τους ηρωικούς πεσόντες. 28 χρόνια μετά, οι εκκλήσεις των φοιτητών για ψωμί, παιδί, ελευθερία συνεχίζουν να αντιχούν στα αυτιά μας. Προσδίδουν όμως ένα άρωμα διαχρονικότητας στα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973. Η νεολαία τότε, δραστήρια και με ενεργητικό ρόλο, εξύψωσε το ανάστημά της εναντίον ενός δικτατορικού καθεστώτος, προκαλώντας μια αναστάτωση στο καθεστώς της Χούντας. Η νεολαία όμως του σήμερα, η νεολαία του 2001, διαθέτει το σθένος να αντισταθεί εναντίον στον ιωδήποτε εχθρό, εναντίον ενός καπηλευτή της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Βρίσκεται η σημερινή νεολαία στη θέση να συσπηρωθεί και να συντριχθεί εναντίον ενός εχθρού του πολιτεύματος και να προτάξει δυναμικά το ανάστημά της, δείχνοντας έτσι έμπρακτα το αγωνιστικό της παρόν και δίνοντας διαχρονική σημασία σε ένα ανάλογο σύνθημα ιδεολόγημα όπως αυτό του ψωμί, παιδί, ελευθερία. Απαντήστε στα ερωτήματα αυτά δίδουν οι εκπρόσωποι των φοιτητικών παρατάξεων της νομικής σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, εξηγώντας παράλληλα το χάσμα των γενεών του μεταξύ του 1973 και του 2001, αλλά και εκθέτοντας την άποψή τους για το τι στην ουσία συμβολίζει το Πολυτεχνείο για τους σημερινούς νέους. Τιμάμε τη μνήμη των παιδιών που πέσανε ηρωικά εκείνη την μέρα, την 17η Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα, σαφώς και τα πράγματα έχουν αλλάξει, οι εποχές έχουν αλλάξει. Άλλα τα ιδανικά τότε, άλλα τα ιδανικά τώρα. Η κάθε γενιά κάνει αγώνες για τα δικά της ιδανικά. Σαφώς στη σύγχρονη εποχή τα ιδανικά πλέον, όντας δημοκρατικό πολίτευμα, είναι αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία, καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή για την παιδεία. Σαφώς το φοιτητικό κίνημα του 1973 είναι ένα κίνημα το οποίο ζητούσε τελείως διαφορετικά πράγματα. Οι αξιώσεις για ψωμί, παιδεία, ελευθερία έχουν σαφώς μεταλλαχθεί σήμερα σε πολύ διαφορετικά πράγματα. Οι δημοκρατικές διαδικασίες, τουλάχιστον μέσα στο πανεπιστήμιο, φαίνεται να έχουν διασφαλιστεί. Και για εμάς, τουλάχιστον, το ψωμί σήμερα ίσως σημαίνει εργασία. Η παιδεία, πρέπει να μιλήσουμε για το πώς εμείς σκεφτόμαστε πια το ελληνικό πανεπιστήμιο. Και η ελευθερία πρέπει, είναι το πώς θα διασφαλίσουμε ακόμα μια πιο άμεση και πιο δημοκρατική δομή του, και, του, και της Ελλάδας, αλλά και του ίδιου του Πολυτεχνείου. Σίγουρα έχουν υπάρξει αρκετές διαφορές. Τότε, να μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και κάποιο άλλο καθεστώς. Τώρα, θεωρητικά τουλάχιστον, ζούμε σε δημοκρατία. Οι διεκδικήσεις είναι διαφορετικές τώρα πλέον. Έχουν αλλάξει σίγουρα αρκετά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, και το φοιτητικό κίνημα σήμερα μπορεί να διεκδικήσει πολλά και δεν τα ζητάει δυστυχώς ακόμη όλα αυτά που θα έπρεπε. Όλα αυτά, το φοιτητικό κίνημα πιστεύω ότι συνεχίζει και ότι έχει την ίδια δυναμική με τότε. Ίσως να έχουν αλλάξει οι διεθνείς συγκυρίες. Είναι να ξαναδώσουμε νόημα σε πολιτικές έννοιες, να ξαναδώσουμε νόημα στην πολιτική, να ξαναγεμίσουμε τη ζωή μας με πολιτικές διαδικασίες, να δώσουμε όραμα στη νέα γενιά. Η νεολαία μπορεί να ανταποκριθεί και πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις προκλήσεις των καιρών. Οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου, να σημειώσουμε ότι κορυφώνονται αύριο με την πορεία η οποία θα ξεκινήσει από την νομική σχολή στις 5 το απόγευμα, και να αλλάξουμε σελίδα στο δελτίο μας. Αναπόσπαστο τμήμα του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αποτελεί το πρόγραμμα Habitat. Το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση του επίπεδου ζωής των κατοίκων και συμμετέχουν σε αυτό 59 δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα. Ανάμεσά τους και ο Δήμος Κομωτινής, ο οποίος υπέβαλε την προηγούμενη Δευτέρα ένα σχέδιο δράσης που αφορά στη βελτίωση των πάρκων,
στις γειτονιές και τους οικισμούς του Δήμου, διασφαλίζοντας το ποσό των 150 εκατομμύριων δραχμών σε σύνολο. Τον σχεδιασμό της δράσης που έχει ο Δήμος Κομωτιναίων στα πλαίσια του προγράμματος Habitat παρουσίασε τη Δευτέρα και την Τρίτη στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών του Δήμου Κομωτιναίων Γιώργος Πετρίδης. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν 50 έως 60 δήμοι από ολόκληρη την Ελλάδα και αφορά παρεμβάσεις στο Δήμο για τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων. Από το παρόν πρόγραμμα, όπως χαρακτηριστικά τόνισε σήμερα στο Art Channel ο Αντιδήμαρχος Κομωτιναίων, έχουν εξασφαλιστεί 130 εκατομμύρια, ενώ έχει διασφαλιστεί και υπόσχεση για πιθανή κάλυψη όλου του ποσού. Ο Δήμος Κομωτινής παρουσίασε ένα πρόγραμμα που αφορά τις παιδικές χαρές της πόλης, την ανάπλαση των παιδικών χαρών της πόλης, ύψους 150 εκατομμυρίων. Η πίστοση την οποία καταφέραμε να εξασφαλίσουμε αφορά 130 εκατομμύρια με μια υπόσχεση του Υπουργείου για πιθανή κάλυψη όλου του ποσού. Ήμασταν από τους λίγους Δήμους που υπήρχε, οι οποίοι είχαν σοβαρή ετοιμότητα και οριμότητα σε ό,τι αφορά την παρέμβαση στην προτινόμενη. Καταβάσαμε και αφήσαμε στο υπεχοδέ τους φακέλους που έχουμε ήδη έτοιμους με τις σχετικές μελέτες. Και αισιοδοξούμε ότι μέσα στην καινούργια χρονιά θα μας δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη του προγράμματος αυτού. Θέλω να επισημάνω, και αυτό ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο ο Δήμος Κομωτινής ήταν έτοιμος για αυτή την πρόταση, ότι ήταν στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής ούτως ή άλλως, είτε ενταχθούμε είτε όχι στο πρόγραμμα αυτό, να προχωρήσουμε στις παρεμβάσεις στις παιδικές χαρές της πόλης. Πιστεύετε δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο δίνουμε και μία ανάσα ζωής, αν θέλετε, στην πόλη, από τη μία με την υλοποίηση δηλαδή του προγράμματος, και από την άλλη φτιάχνετε, αν θέλετε, και περισσότερο ο Δήμος μας έτσι οπτικά? Ναι, κοιτάξτε, οι πόλεις δεν είναι μόνο το κέντρο τους. Mm-hmm. Η πλατεία μας, η κεντρική πλατεία μας, η οποία μπορεί να έχουν τις ενστάσεις τους κάποιοι, αλλά νομίζω ότι αποτελεί μια σοβαρή παρέμβαση ανάπλαση του κέντρου της πόλης. Είναι και οι γειτονιές. Και είναι συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ερχόμαστε συμπληρωματικά σε ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη τρέχει ο Δήμος. Υπάρχει έργο το οποίο δημοπρατήθηκε που αφορά την ανάπλαση τριών περιφερειακών πλατιών της πόλης. Για ποιες συγκεκριμένα μιλάμε? Μιλάμε για δύο πλατείες στην περιοχή του εισοδού Σιδηροχωρίου προς το σταθμό και για την πλατεία Ομονίας, η οποία είναι στα προσφυγικά στην περιοχή του Αρμενιού. Επίσης, μέσα στο ίδιο πρόγραμμα είναι και η ανάπλαση της πλατείας Βυζεϊνού, που είναι η μικρή πλατείτσα που υπάρχει μπροστά στο Δημαρχείο μας. Αυτό είναι άσχετο με το πρόγραμμα Ατζέντα, το Habitat, αλλά είναι συμπληρωματικό. Επομένως, δίνουμε μια ανάσα στην περιφέρεια της πόλης και φιλοδοξούμε να δώσουμε μια ανάσα στην περιφέρεια της πόλης και στις γειτονιές με αυτές τις δύο παρεμβάσεις. Επειδή όμως δεν είναι μόνο η πόλη, είναι και τα χωριά. Είπαμε κεντρική πλατεία, είπαμε γειτονιές, είναι και τα χωριά. Για τα χωριά θέλω να πω ότι ήδη έχει τελειώσει η πλατεία του χωριού Ιάμπολη. Προχωράει, είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται το έργο της πλατείας του χωριού Κάλχας. Και μάλιστα προτιθέμε να σας ξεναγήσουμε κάποια στιγμή σε αυτές τις πλατείες. Και αυτή τη στιγμή οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ετοιμάζουν τις μελέτες για τις αναπλάσεις των πλατείων των χωριών Θρυλωρίου και Παραδημής. Και από το Δήμο της Κομωτινής λοιπόν να περάσουμε στο Δήμο της Αιγύρου, όπου 130 εκατομμύρια έχει διασφαλίσει ο Δήμαρχος από το πρόγραμμα Habitat. Ένα πρόγραμμα το οποίο δρομολογείται εδώ και 2 χρόνια περίπου η προετοιμασία του. Το πρόγραμμα αυτό στο Δήμο της Αιγύρου συγκεκριμένα αφορά στη βελτίωση υποδομών σε κατοικημένες περιοχές. Πρόγραμμα Habitat. Ένα πρόγραμμα που εντάσσεται στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και αφορά τη βελτίωση των συνθηκών σε ναστικό περιβάλλον. Αφορά δράσεις για τη βελτίωση υποδομών σε κατοικημένες περιοχές. Ένα πρόγραμμα που για το Δήμο Αιγύρου έχει μεγάλο περιθώριο, αφού οι πρώτες προτάσεις υποβλήθηκαν τον Αύγουστο του 1999, αλλά και επικοδομητικό μέλλον. Στις αρχές της εβδομάδας που διανύουμε, αντιπροσωπεία του Δήμου Αιγύρου με επικεφαλή τον Δήμαρχο Βαγγέλη Λίτσο βρέθηκε στην Αθήνα μαζί με αντιπροσωπείες των άλλων 59 Δήμων που προκρίθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Habitat. Είχαν ενημερωτική σύσκεψη με τους αρμοδίους και παρέλαβαν το ποσό των 130 εκατομμυρίων δραχμών ανά Δήμο. Ένα ποσό που στη συνέχεια αναμένεται να μεταβληθεί. Φάση, το συνολικό ποσό που έχει κατανεμηθεί στους Δήμους είναι από 130 εκατομμύρια στον καθένα από τους 60 Δήμους που τελικά προκρίθηκαν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω όμως ότι ανάλογα στην πορεία θα προκύψει μια δεύτερη αξιολόγηση ανάλογα με το πόσο σοβαρές και υλοποιήσιμες είναι οι προτάσεις που κατέθεσαν οι Δήμοι.
Επομένως, αυτό το 130 πιθανόν να ανεβεί και πιθανόν να κατεβεί. Πιστεύω, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι για το Δήμο μας θα ανεβεί, γιατί ήδη η υφιστάμενη πρόταση, έτσι όπως έχει κατατεθεί εδώ και 2 χρόνια, είναι αρκετά αξιόλογη, και πρέπει να σας πω ότι με βάση αυτά που μας είπαν από τη διαχειριστική αρχή, είναι τρίτη σε ολόκληρη την Ελλάδα και πρώτη στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επομένως, θεωρώ ότι με αυτό το δεδομένο προφανώς θα πάμε σε μια ευνοϊκότερη μεταχείριση για το Δήμο Αιγύρου σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις. Ωστόσο, και με τα 130 είναι μια σημαντική προσπάθεια που γίνεται. Να ρωτήσω κάτι, πού εστιάζονταν ίσως τα περισσότερα ερωτήματα τόσο από εσάς όσο και από την αντίστοιχη πλευρά? Υπήρχαν κάποια θέματα που υπήρξε πιο έντονος προβληματισμός για τις προτάσεις? Σε ό,τι αφορά την διαχειριστική αρχή, αυτό το οποίο προσπάθησαν να εκμεύσουν από εμάς ήταν να εξειδικεύσουμε όσο μπορούσαμε περισσότερο τις προτάσεις μας. Στην άλλη πλευρά, ζητήσαμε κάποια χρονοδιαγράμματα, να ξέρουμε δηλαδή τα χρονικά περιθώρια που έχουμε για να καλύψουμε τα τεχνικά δελτία και ό,τι άλλο ζητηθεί από εμάς, και επίσης να μας αναλυθεί η διαδικασία με την οποία θα τρέξει το πρόγραμμα. Το επόμενο βήμα ακριβώς για το πρόγραμμα χάρηκαν με το Δήμο Αιγύρου? Το επόμενο βήμα είναι να καταθέσουμε μια τεχνική έκθεση που να περιλαμβάνει, έτσι εν συντομία, όλες τις δράσεις τις οποίες εμείς θα επιθυμούσαμε να συμπεριληφθούν στην πρόταση στο Habitat, διότι η αρχική μας πρόταση σαφώς ήταν, αφορούσε δράσεις που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα 130 εκατομμύρια. Θα κάνουμε λοιπόν μια ιεράρχηση και θα προτείνουμε μέσα σε αυτό το στενό πλέον προϋπολογισμό κάποιες συγκεκριμένες δράσεις. Εν αναμονή λοιπόν και των εξελίξεων στον Δήμο της Αιγύρου, και να περάσουμε σε ένα ακόμη θέμα, στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Γενοκτονίας των Ποντίων στην Καστοριά παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του Ομίλου Ποντίων Θρυλωρίου. Πρόκειται πραγματικά για ένα αξιοζήλευτο μνημείο που, σύμφωνα με την πρόεδρο του Ομίλου Χρύσα Μαυρίδου, αποτελεί επιδίωξη όλων των ποντίων να αναγερθεί κάτι ανάλογο σε όλες τις περιοχές Ελλάδος όπου διαμένουν πόντιοι. Στην όμορφη Καστοριά βρέθηκε πρόσφατα αντιπροσωπεία του Ομίλου Ποντίων Θρυλωρίου μετά από πρόσκληση και παρέστησαν στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου για τη Γενοκτονία των Ποντίων. Ένα μνημείο που απεικονίζει την ιστορία των ποντίων και τον ξεριζωμό. Τα αποκαλυπτήρια του αξιοθαύμαστου μνημείου τίμησε με την παρουσία του και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος. Προσκληθήκαμε να παρευρεθούμε στα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τη γενοκτονία που έγινε στην Καστοριά από το Σύλλογο Ποντίων Καστοριάς. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και δεν θα μπορούσαμε να απουσιάζουμε από μια τέτοια σημαντική εκδήλωση, όπου είχε τιμήσει με την παρουσία του και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στεφανόπουλος. Ήταν μια λαμπρή εκδήλωση και σταθήκαμε μπροστά σε ένα λαμπρό μνημείο. Ένα μνημείο ζηλευτό, από ό,τι μας λέτε. Θα ήταν και μια δική σας επιθυμία τελικά να το αποκτήσετε κάποια στιγμή? Θεωρώ ότι είναι επιθυμία κάθε πόντιου που σέβεται την ιστορία του, και μακάρι και εμείς να βρεθούμε μπροστά σε μια τέτοια στιγμή, να έχουμε το δικό μας μνημείο που να θυμίζει την γενοκτονία εδώ στον τόπο μας, στον ομό μας. Παράλληλα, αυτές τις μέρες πραγματοποιήθηκε και το συνέδριο των ποντίων. Πού πραγματοποιήθηκε και ποιο ήταν το κυριότερο θέμα του? Είναι αλήθεια, το συνέδριο πραγματοποιήθηκε, είναι το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τους συλλόγους του νομού Πιερίας, τους ποντιακούς συλλόγους νομού Πιερίας, στην Κατερίνη, και βασικό του θέμα ήταν η ποντιακή διάλεκτος. Τελείωσε τις εργασίες του την Κυριακή και με μεγάλη επιτυχία, θα έλεγα, όπου ο σύλλογος είχε και εκεί εκπροσώπηση. Και παράλληλες εκδηλώσεις του συλλόγου για το φετινό χειμώνα, κυρία Μαυρίδου, τι ετοιμάζετε? Καταρχήν, ας το αναγγείλουμε από τώρα, ήδη έχουμε ετοιμαστεί για τον ετήσιο χορό μας, ο οποίος θα γίνει στις 28 Δεκεμβρίου. Θα έχουμε καλεσμένο τον τραγουδιστή τον κύριο Παρχαρίδη, έχουμε τον κύριο Κογκαλίδη στη Λύρα, θα έχουμε τον κύριο Σιαμίδη στο Τουλούμ και στο Γαβάλ, τον Πολυχρονίδη στον Ταούλη. Καταλαβαίνετε, ένα σχήμα πάρα πολύ δυνατό. Για όσους γνωρίζουν από ποντιακή μουσική, πιστεύω να αντιλαμβάνονται τι βραδιά θα είναι αυτή,
Και φυσικά κάτι θα γίνει με τα μομογέρια μας. Έχει κάποια άλλα που τα αφήνω ακόμη μυστικά. Ακριβώς, εν αναμονή. Μικρή λοιπόν διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σύντομα στο δελτίο μας με περισσότερες λεπτομέρειες και πλούσια δισογραφία. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η παρουσίαση της ζωγραφικής έκθεσης του Θέμη Κελέκη στην Καβάλα. Η έκθεση ζωγραφικής υποστηρίχθηκε θερμά από τους ίδιους τους καβαλιώτες που θαύμασαν τις ομορφιές Καβάλας, οι οποίες απετέλεσαν και το θέμα των περισσότερων έργων του καλλιτέχνη. Στην όμορφη Καβάλα παρουσιάστηκε η έκθεση του ζωγράφου Θέμη Κελέκη. Ο κόσμος την αγκάλιασε θερμά. Άλλωστε ο ίδιος ο ζωγράφος αγαπά την Καβάλα και τους ανθρώπους της, ενώ την απεικονίζει και στους πίνακές του. Έκθεση ζωγραφικής 34η στη σειρά, ενώ το επόμενο ραντεβού του ζωγράφου με την όμορφη πόλη της Καβάλας αναμένεται σε ένα χρόνο περίπου. Ήρθε ο κόσμος, γιατί και είναι και ωραία η αίθουσα μέσα στην πλατεία Καπνεργάτη. Ο κόσμος δεν θέλει να βγει σκαλιά εδώ που τα λέμε. Δεν έχω παράπονα από τους καβαλιώτες. Τους καβαλιώτες με αγαπάνε και εγώ τους αγαπώ. Ζωγραφίζω και την Καβάλα μας εδώ που τα λέμε. Η Καβάλα που θα μείνει για τους νέους ανθρώπους να λένε πως ήταν η Καβάλα μας. Και είναι τελευταία μέρα σήμερα και είναι μια από τις πολλές εκθέσεις που έχω κάνει, 34 εκθέσεις στην Καβάλα. Πολλά από τα έργα του ζωγράφου συγκίνησαν τους επισκέπτες της έκθεσης. Οι τυχεροί πρόλαβαν και τα απόκτησαν. Όσο για τους υπόλοιπους, τα κράτησαν στην καρδιά τους και σε μια αναμνηστική φωτογραφία. Όσον αφορά την τέχνη, βέβαια, εγώ ομολογώ ότι δεν έχω ειδικές γνώσεις από ζωγραφική, αλλά η συνταγή μου είναι, πράγμα που το συζητήσαμε προχθές και με το Θέμη και το είπα, η συνταγή μου είναι αν ένα έργο τέχνης, αν ένα έργο είναι τέχνη, το καταλαβαίνω όταν στέκουμε μπροστά του και έχουμε μια συγκίνηση και μια ανατριχύλα. Είναι αλάνθαστη συνταγή αυτή, γιατί εγώ ήμουν ο παδός της κλασικής τέχνης. Σας είδαμε πριν από λίγο που φωτογραφίζατε τα έργα του Θέμη Κελέκη και επειδή ξέρουμε ότι με ό,τι καταπιάνεστε τα καταφέρνετε και πάρα πολύ καλά, τι έχετε στο νου? Στην έκθεση, λόγω άλλων υποχρεώσεων, δεν μπορούσα να έρθω από την αρχή, ήρθα χθες. Όταν είδα απέναντι εκεί τα έργα αυτά, το κορίτσι αυτό, συγκινήθηκα τόσο πολύ και ήθελα να αγοράσω ένα-δύο, αλλά μου είπε ότι έχουν πουληθεί όλα. Τότε σκέφτηκα τουλάχιστον να τα φωτογραφίσω. Και μάλιστα κάνοντας και εγώ χιούμορ που μου αρέσει, λοιπόν, του είπα, Θέμη, χωρίς να θέλω να σε μειώσω, χιούμορ είναι αυτό που θα κάνω, ότι αλλά αυτά τα έξι έργα, έξι έργα, με συγκίνησαν τόσο πολύ, ώστε τα άλλα δεν θα τα κοιτάξω καθόλου και επικεντρώνομαι σε αυτό. Λοιπόν. Από την Καβάλα και το επόμενο μας θέμα, αντίθετη στη δημιουργία αποθηκών υγρών καυσίμων, είναι οι κάτοικοι της περιοχής της Νέας Καρβάλης. Την εναντίωσή τους μάλιστα εκφράζουν και με τη συλλογή υπογραφών που αγγίζουν πλέον τις 2.000. Επόμενό τους βήμα να αυξηθεί ο αριθμός των υπογραφών που τους υπολογίζουν περίπου στις 5.000 ή 7.000 και να συναντηθούν με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Άρη Παπαδόπουλο. Ενάντια στη δημιουργία αποθηκών υγρών καυσίμων στην περιοχή τους είναι οι κάτοικοι της Νέας Καρβάλης στην Καβάλα. Υποστηρίζουν επενδύσεις που βοηθούν στην ανάπτυξη αλλά καταδικάζουν κάθε πρωτοβουλία εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Με τη συνεργασία της οικολογικής κίνησης, οι κάτοικοι της Νέας Καρβάλης μέχρι τώρα μάζεψαν 2.000 υπογραφές ενάντια στις αποθήκες υγρών καυσίμων στη Νέα Καρβάλη, ενώ απότερος σκοπός τους οι 7.000 υπογραφές και η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Μια συλλογή υπογραφών ενάντια στην εγκατάσταση και της αποθήκης υγρών καυσίμων. Νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Μαζέψαμε γύρω στις, σε πρώτη φάση 2.000 υπογραφές. Το πλάνο μας είναι γύρω στις 5 με 7.000 υπογραφές να μαζέψουμε για να γίνει ένας μοχλός πίεσης για να μην γίνουν οι αποθήκες υγρών καυσίμων. Και επόμενες κινήσεις μετά το μάζιμο των υπογραφών, Μέσα σε αυτό το μήνα θα πάμε στον Περιφερειάρχη και
ελπίζω ότι θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Αύριο θα γίνει το εργατικό κέντρο. Θα κάνουμε μια παρέμβαση, η οποία θα λέει όχι φυσικά στην εγκατάσταση των αποθηκών υδροκαυσίμων. Λέμε ναι στις επενδύσεις, ναι στην ανάπτυξη, ναι στην απασχόληση, όχι όμως σε αυτού του τύπου επενδύσεις. Αυτού του τύπου επενδύσεις είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον. Νεφώσεις με ασθενείς βροχές μικρής διάρκειας προβλέπονται για αύριο Σάββατο. Η άνεμη θα είναι βόρειο-βόρειο-ανατολική ισχυρή έως πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί από 5 μέχρι 12 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κύριε Σιτήριο, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Σας ευχαριστούμε που και απόψε είσαστε μαζί μας. Ο μας, πολλές ευχές για ένα όμορφο ζεστό βράδυ.